πολλοί υπουργοί και θα έπρεπε να είναι κάποιος από τους υποψήφιους ομιλητές υπουργούς, γιατί θα πέσουν όλοι μαζεμένοι. Ορίστε, κυρία. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι βουλευτές. Συζητάμε για τον προϋπολογισμό του 2020, ενώ συμπληρώνονται 10 χρόνια από την έναρξη της μνημονιακής περιπέτειας. Και ενώ σήμερα η Ελλάδα έχει βγει οριστικά και από τα μνημόνια και από τις συνθήκες χρεοκοπίας, δυστυχώς, ωστόσο, μετά από χρόνια, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αυτός ο προϋπολογισμός μας φέρνει στο νου όλα εκείνα τα αρνητικά χαρακτηριστικά που μας οδήγησαν, που γέννησαν την κρίση και πολύ περισσότερο την επέτειναν. Κύριε συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, που είστε αρκετά ομιλητικοί εδώ μπροστά. Ο προϋπολογισμός αυτός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μοιάζει με εκείνο το πολιτικό πείραμα των πρώτων μνημονίων που λειτουργήσε περισσότερο ως μέσο κοινωνικής πειθάρχησης και πολύ λιγότερο ως μέσο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ο προϋπολογισμός του 2020 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που εναγωνίως η Νέα Δημοκρατία και όσοι τη στηρίζουν προωθούν με κάθε διαθέσιμο μέσο, όχι μόνο η ίδια, αλλά και όσοι την στηρίζουν. Και όσοι την στήριζαν ακόμα και όταν ήταν στην εξωματική αντιπολίτευση. Ένα σχέδιο ολικής επαναφοράς της περιβόητης κανονικότητας μέσα σε πολλά εισαγωγικά, πριν από το 2015, όπως τη θέλουν οι λίγοι, οι πλούσιοι, οι ισχυροί της χώρας, αυτοί που και ιστορικά και διαχρονικά στην ουσία κακοποιούν τη λέξη έθνος, αφού δεν νοιάζονται ουσιαστικά για τις ανάγκες της κοινωνίας που συγκροτεί αυτό το έθνος. Παρόλα αυτά, ο προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας έχει μία ιδιαιτερότητα που αξίζει να σημειωθεί. Ένας προσεκτικός αναγνώστης διαπιστώνει ότι ο προϋπολογισμός αυτός χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μέρη. Στο ένα περιγράφεται, όπως θα ήταν φυσικά και αναμενόμενο, όσα άσχημα έρχονται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο άλλο περιγράφονται, και αυτό είναι επίσης πολύ ορθό, όσα καλά γίνανε επί κυβέρνηση Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Κατά μία έννοια, αυτός ο προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι αντιστροφή των προεκλογικών σας τοποθετήσεων, όπου για όλα έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας πούμε, τότε λέγατε, τέταρτο μνημόνιο Τσίπρα. Όμως, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, λέτε άλλα. Και θα σας το μεταφέρω αυτολεξί. Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος με τη συνακόλουθη εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και την ενίσχυση των ταμιακών διαθέσιμων ασφαλείας δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την εμπέδωση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου μέσω των αγορών. Κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, θορυβείτε από την ώρα που ανέβηκα στο Βήμα και είστε και γιατρός. Θα σας κάνω μια χειρουργική επισήμανση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Αυτό που ανέφερα είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο από τα πολλά, όπου μόνοι σας παραδέξτε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αν μη τι άλλο, ότι παραλάβατε μια οικονομία με κύρος, σε άνοδο και τάξη. Ας πούμε όμως και τα άλλα, τα άσχημα που είναι ολό δικό σας μέρος. Εδώ έχουμε ένα ακόμα μοίρασμα στα δύο. Από τη μία, είναι αυτά τα λίγα που θέλετε να ακούσουν οι πολλοί, γιατί υποτίθεται θέλετε να δώσετε λίγες υποσχέσεις. Από την άλλη, είναι τα πολλά και δύσκολα που δεν θέλατε να ακουστούν και τα καταγράφατε ετεροχρονισμένα σε αυτόν εδώ τον προϋπολογισμό. Προεκλογικά είπατε για μείωση της φορολογίας. Όμως στον προϋπολογισμό το μεγάλο όφελος από τις φοροελαφρύνσεις κατευθύνεται σε λίγες μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις. Προεκλογικά κάνατε σημαία τη μεσαία τάξη. Όμως στον προϋπολογισμό αυτό η μεγάλη πλειοψηφία μισθωτών και συνταξιούχων δεν βλέπει καμία ουσιαστική βελτίωση. Σε αυτά και άλλα παραδείγματα, στα οποία αναφέρθηκαν επισταμμένα και οι συνάδελφοί μου, δεν βλέπει κανείς τόσο την πολιτική ασυνέπεια, όσο τον πολιτικό αμοραλισμό σας. Δεν βλέπει ένα πολιτικό όραμα που διαψεύδεται, αλλά μία πολιτική μέθοδο για την πάση θυσία επανάκτηση της εξουσίας από πλευρά σας. Ο προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας είναι το οικονομικό εγχειρίδιο, πίσω από κάθε αριθμό του οποίου περιγράφεται μία κουλτούρα για την εξουσία. Περιγράφεται δηλαδή το πώς η δεξιά βάζει χωρίς αργοπορία τους περισσότερους και τα πάντα στην υπηρεσία λίγο και εκλεκτών. Λίγους και εκλεκτούς, τους οποίους βαφτίζει αρίστους, μόνο και μόνο για να επιτείνει το κοινωνικό αυτοματισμό και να κατασυκοφαντήσει όσους, εκτός από πραγματική αριστεία, διαθέτουν και αγωνιστικό φρόνημα. Εν τέλει, ο προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας
είναι ένα πολιτικό εγχειρίδιο που διακηρύσει το πολύ απλό. Ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει. Για τους πολίτες στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, για παράδειγμα, από την περιφέρεια, από τη Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης, από όπου και προέρχομαι, αυτό μεταφράζεται σήμερα στην ουσιαστική ανυπαρξία δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. Για τους πολίτες πολλών άλλων περιοχών, ενδεχομένως σημαίνει πολλά σχολικά κενά. Για όλους όμως, σηματοδοτεί την έκπτωση από τις αρχές και αξίες του κοινωνικού κράτους, που είναι μέρος των καλύτερών μας παραδόσεων. Και έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δούμε εδώ και την τοπική διάσταση της νεοδημοκρατικής μεθόδου ή ορθότερα μεθόδευσης. Σε κεντρικό επίπεδο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ελαφρύνει, υποτίθεται, τα βάρη. Και μετά, χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς, τα μετακυλεί σε τοπικό επίπεδο. Λες και οι τοπικές κοινωνίες είναι το χαλάκι κάτω από το οποίο η κεντρική εξουσία μπορεί να κρύβει τα σημάζευτά της. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, φυσικά, η κατάργηση του Φιλόδημου για τη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρά την τήρηση καλών πρακτικών και παρά τους διασφαλισμένους πόρους για την εκκίνηση του προγράμματος, που είχε επιτύχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προφασίζεται έλλειψη χρηματοδότησης και καταργεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και την πραγματοποίηση αναγκαίων έργων στην περιφέρεια. Ανταυτού, δημιουργεί μια νέα ειδική υπηρεσία διαχείρισης και εφαρμογής, απολύτως ελεγχόμενη από το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών. Ελέγχοντας τη χρηματοδότηση, εξαρτά του ΣΟΤΑ από το περιβόητο επιτελικό κράτος και διαταράσσει τη σχέση των τοπικών διοικήσεων με τους πολίτες. Ευνοεί μια πελατειακή ιεραρχία, ένα δηλαδή επιτελικό κράτος μέσα στο επιτελικό κράτος, όπου το μαστίγιο είναι η υποχρηματοδότηση και το καρότο η προνομιακή πρόσβαση στον Υπουργό. Και ανοίγει την πόρτα σε κάθε λογής ιδιωτικά συμφέροντα που διαχρονικά θέλουν να βάλουν χέρι σε υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η καθαριότητα στους Δήμους. Και εδώ δηλαδή ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει, εκτός και αν έχει στο πλάι σου κάποιον Υπουργό. Την ανοχή σας, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Όλα όσα ανέφερα παραπάνω, εμείς τα λέμε κοινωνική αδικία. Η κυβέρνηση τα λέει ευκαιρίες. Με όσα η κυβέρνηση πρεσβεύει, τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα θα πρέπει να περιμένουν να επανέλθει η κανονικότητα, πρώτα για τους πλούσιους και ισχυρούς. Και μετά, όπως προφητεύει το νεοφιλελεύθερο δόγμα, ο πλούτος θα διαχυθεί με ένα μαγικό τρόπο προς τα κάτω, με το κράτος σε ρόλο πελατειακού επιδιαιτητή. Αν σας θυμίζει κάτι αυτή η προφητεία, αυτό είναι η εποχή πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Και το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Θα προλάβω τον αντίλογο και κλείνω με αυτό που επικυρωποιείται στις μέρες μας και λέει ότι εν τέλει αυτή την νεοφιλελεύθερη λογική την πιστεύουν πρόσκαιρα και πολίτες που βρίσκονται στον ταξικό αντίποδα των λίγων και ευνοημένων. Η αριστερά δεν αγνοεί τα σημεία των καιρών. Αλλά και δεν ξεχνά, και η ιστορία αυτό το έχει αποδείξει, ότι οι σιρήνες του νεοφιλελευθερισμού πάβουν όταν η κοινωνία αναβαγεί στα βράχια των κοινωνικών ανισοτήτων. Και οι κοινωνικές ανισότητες είναι κάθε υποσημείωση σε αυτό το σχέδιο νόμου. Από τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα υπενθυμίσουμε απλά τον κίνδυνο, αλλά θα προετοιμάσουμε και θα προκρίνουμε την προοδευτική πολιτική που τον εξουδετερώνει. Είμαστε εδώ για να καταψηφίσουμε ό,τι μας οδηγεί ξανά στις χειρότερες στιγμές του συλλογικού μας βίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο είχε ο κύριος Τζικαλάγιας Ζήσης από τη Νέα Δημοκρατία και ως προνανεύει ο ομιλητής στο βήμα. Μία ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι από το Άνω Δυτικά Θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου.